Είχαμε μία συνάντηση εργασίας που έχει να κάνει με την διάβρωση των δυτικών αχτών. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η συνάντηση εργασίας ήταν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο, από ποιο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μπορούμε να αντλήσουμε πόρους, λόγω του ότι η μελέτη είναι εξειδικευμένη και κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Είναι περίπου στις 650.000 ευρώ για την μελέτη που αφορά την διάβρωση των δυτικών αχτών και όπως καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο νούμερο είναι απαγορευτικό και για το Λιμενικό Ταμείο αλλά και για το Δήμο Ρόδου. Οπότε εμείς προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εξεύρουμε αυτά εδώ πέρα τα χρήματα της μελέτης για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου. Αρκεί να σας πω ορισμένα νούμερα για να καταλάβετε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Από το 1973 μέχρι και σήμερα που υπάρχει και πιο έντονο και παρατηρείται πιο έντονο το συγκεκριμένο φαινόμενο για τις δυτικές αχτές, σε ορισμένα σημεία των δυτικών αχτών και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κρεμαστής, η διάβρωση της αχτής ήταν περίπου στα 114 μέτρα. Από το 1998 που ξεκινήσαμε το σχέδιο πόλεως της Κρεμαστής μέχρι πριν από 1,5 περίπου χρόνο όταν εμείς πήγαμε να επικαιροποιήσουμε τη συγκεκριμένη μελέτη του σχεδίου πόλεως είδαμε ότι η διάβρωση των αχτών για τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν περίπου στα 13 με 14 μέτρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα γιατί αν τι άλλο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα υπάρχει περίπτωση να χαθούν και οι ιδιωτικές αχτάσεις που και σε συγκεκριμένα σημεία ήδη έχουν χαθεί. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν γίνεται ώστε να εξευρεθούν οι πόροι της μελέτης που έχει να κάνει για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου.